Είμαι καθαρίστρα μέσα στα χειρουργία, λέγομαι Παρασκευουλάκου Κωνσταντίνα. Ζητάω την ακύρωση της όλης διαδικασίας της προκήρυξης, γιατί έχουν γίνει τραγικά λάθη και αδικίες μεγάλες. Είναι κορίτσια που δουλεύουν, εγώ προσωπικά είμαι 8 χρόνια, αλλά είναι 10, 12, 15 και παραπάνω, και μας βγάλανε έξω. Και μετρήσανε η προϋπηρεσία σαν πολίτρια και δεν ξέρω τι άλλο. Που αν μη τι άλλο, το νοσοκομείο είναι ένας χώρος ιδιαίτερος. Για μικρόβια, για... Θέλει τόσο ευαισθησία δηλαδή και καθαριότητα πολύ περισσότερο. Τι σημαίνει, προσοχή. Τι σημαίνει αυτό για τις οικογένειές σας? Αυτό άστο. Πάρα πολλά. Εγώ προσωπικά έχω σοβαρό θέμα υγείας με τον σύζυγό μου. Δεν σας λέω ψέματα. Ορίστε και από το ΚΕΠΑ είναι με 80% αναπηρία. Καρκινοπαθής με πολλαπλό μυέλωμα. Και ακόμα από το, γιατί ήταν υδρευλικός, από την ασφάλειά του, από λάθος του ΤΕΒΕ, δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Έπρεπε να πάμε και εκεί σε δικηγόρο να κάνω αίσθηση για να δικαιωθώ. Αλλά μετά από μήνες θα πάρω κάποια χρήματα. Και σπουδάζω και ένα παιδί. Εμένα με ρωτάνε τι κάνω μετά. Σας έδωσε κάποια απάντηση η διοίκηση του νοσοκομείου? Σε μένα προσωπικά όχι, γιατί εγώ δεν πήγα. Είχαν πάει άλλες συναδέλφισσες και τους ηρωνεύτηκε. Μας έδωσε. Λοιπόν, θα μας πείτε κι εσείς λιγάκι. Εγώ ζητάω την ακύρωση και δίκαια πράγματα. Να παραμείνουμε εμείς όπως έχουμε, το δικαιούμαστε. Θα μας πείτε κι εσείς λίγο πώς είχε η κατάσταση μέχρι σήμερα και τι έχει αλλάξει για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Εγώ είμαι 11 χρόνια στο Παρακρατικό Νοσοκομείο. Δουλεύω από το 2006. Όταν ζητήθηκε να κάνουμε την αίτησή μας στο Παρακρατικό Νοσοκομείο, δώσαμε τα χαρτιά μας. Το μόνο μόρια που πήρα είναι ότι στο δημόσιο κτίριο, ειδικά στο Παρακρατικό Νοσοκομείο, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Δεν έχω εμφανιστεί καθόλου σε αυτό το νοσοκομείο. Παρόλο που έχω φάει τη ζωή μου εδώ μέσα, γιατί είχα 24 ετών και είμαι 34, πάω στα 35, και μου βάλανε μόνο στο ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή ο ιδιωτικό χώρο. Εγώ όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά. Δεν έχω κανένα λόγο, αν είχαν γίνει τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν, να πω ναι, ρε παιδιά, πήρανε τα πράγματά τους, φύγανε, πάω σπίτι μου, δεν έχω καμία δουλειά. Έχω δύο μικρά παιδιά, δεν έχω από πουθενά αλλού εισόδημα. Ο άντρας μου είναι με οκτάμινα όπου βρει και όπου σταθεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αλλά εδώ μέσα το μόνο, και η μόνη απάντηση που πήραμε από τον κύριο διοικητή ήταν όταν πήγαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένες που θα φύγουμε από εδώ, γιατί όλη αυτή η διαδικασία θα είναι 6 μήνες περίπου θα πάρουν τα χαρτιά αυτά. Μετά ένα χρόνο λέει στο Ταμείο Ενεργείας και το υπόλοιπο εξάμηνο που του είπαμε τι θα γίνει, μου λέει θα πάτε σε κανένα χωριό, καμιά κότα, κανένα αυγό και θα κάνετε και ένα ταξιδάκι. Τα λεφτά ταξιδάκι δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί με τα 380 δεν μου βγαίνουν, ρε φίλε. Το ψάχνω, το ξαναψάχνω από εδώ, το βρίσκω από εδώ, το βρίσκω από εκεί, δεν βγαίνουν τίποτα πουθενά. Αλλά και στο κάτω-κάτω με ξέρει προσωπικά. Με ήξερε που ήρθε για να με διώξει. Στην ουσία δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα μόρια σας από την εργασία σας. Καθόλου, ούτε εμένα ούτε της κυρίας. Αυτή είναι 17 χρόνια εδώ μέσα. 17 χρόνια εδώ μέσα και δεν τις βάλανε ούτε μία μέρα. Όλες εδώ μέσα δουλεύουν σε ψυχιατρίο και νοσοκομείο. Δεν είδα καμία να έχει τα μόρια της όπως έπρεπε. Όταν εγώ σου φέρνω πίνακα από επόπτη και γράφει τα ίδια ονόματα σε 20 γυναίκες, το δικό μου είναι φίλη που πήγε. Άρα εντέχνος ήταν η μοριοδότηση. Εμείς θέλουμε ακύρωση τελείως της προκήρυξης. Ακύρωση της προκήρυξης. Τελείως της προκήρυξης. Γιατί όλα τα νοσοκομεία πήρανε από το υπάρχον προσωπικό και το δικό μας το νοσοκομείο αυτό. Γιατί τι είχε με τις καθαρίστες του νοσοκομείου? Αυτή τη στιγμή σας έχουν πει δηλαδή ότι έχουν πάρει κάποια άτομα από εσάς, αλλά θα πάρουν άλλους και όχι, δεν θα είστε στην πρώτη επιλογή. Ναι, βεβαίως. Θα συνεχιστεί κανονικά αυτό που είναι να συνεχίσει. Προχωράμε και σε άλλο. Και άλλη κοπέλα. Πείτε μας. Από τις 25 του μήνα είμαστε εκτός, δουλεύουμε όπως είπαν μέσα σκατά με όλη τη σημασία της ηλέκτριος. Φάγαμε όλο το σκατό τόσων χρόνων εδώ μέσα και θα έρθουν τώρα οι άλλοι που είναι να πάρουμε κι εμείς. Φτάσαμε στη βρύση να πιούμε νερό και τελικά θα πίνουμε χωρίς νερό να πιούμε. Ποια είναι η αιτιολογία που σας λένε, γιατί δεν θέλουν να επιλέξουν από εσάς που έχετε την προϋπηρεσία? Ποια είναι η... Ότι θέλουν καινούργιο προσωπικό. Θέλουν διαφάνεια. Θέλουν διαφάνεια. Θέλουν νομιμότητα. Ήτανε φωτογραφημένα. Για μένα. Ήτανε φωτογραφημένα. Εγώ δουλεύω στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Τρίπολης 11 χρόνια. Δεν θα σας πω κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύω, έτσι. Με κίνδυνο τη ζωή μου μέσα στον εισαγωγό με 11 χρόνια. Δεν αναγνωρίσανε τίποτα. Παίρνω 300 ευρώ το μήνα και με αυτά ζω 11 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά, εκτός ότι με πετάξαν έξω, δεν με μοριοδοτήσανε ούτε σωστά. Έπρεπε να ήμουν στον πίνακα κατά 31 άτομα και με 36. Λυπάμαι για λογαριασμό τους. Είμαστε και λυπάμαι για λογαριασμό τους. Εγώ είμαι 7 χρόνια, είμαι ξένη, έχω παντρευτεί εδώ με Έλληνα
Και είμαι 15 χρόνια είμαι παντρεμένη. Και μου ζητάνε ελληνική ηθαγένεια. Εγώ ελληνική ηθαγένεια δεν μπορώ να πάρω εδώ. Ό,τι και να γίνει. Δεν μπορώ να πάρω. Και είμαι 7 χρόνια στο ψυχιατρίο. Τα δικά μου τα παιδιά δηλαδή δεν χρειάζονται τώρα τίποτα. Αλλά θέλω να τον δω προσωπικά, να τον ρωτήσω τον κύριο. Έχετε συναντηθεί? Εγώ όχι, και ούτε καν τον ξέρω. Αλλά θέλω να τον ρωτήσω εγώ. Τα δικά μου τα παιδιά τώρα τι θεωρούνται, ξένα? Να μας πείτε κι εσείς, έχετε συναντηθεί, τι σας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου? Ο κύριος διοικητής, αποφασίσαμε 17 άτομα που δουλεύουμε από εκεί στο Παναρκαδικό να τον συναντήσουμε. Να δούμε τι θα μας πει για όλο αυτό το θέμα. Και το προπαραμονές Χριστουγέννων. Πριν βγει ακόμα η προκήρυξη. Και αυτό που μας είπε είναι ότι πρέπει να είστε πολύ ευχαριστημένες που θα φύγετε, γιατί έτσι θα ξεκουραστείτε. Το όλο θέμα θα πάρει 6 μήνες για να πάρουμε το καινούριο προσωπικό. Στους 6 μήνες θα τους δουλέψετε. Ένα χρόνο θα κάθεστε, γιατί θα πληρώνεστε από τον ΑΕΔ. 6 μήνες μωρέ μείνανε, λέει. Τώρα τι είναι 6 μήνες? Και πετάχτηκε κάποια από τις κοπέλες εδώ πέρα. Και είναι στους 6 μήνες δηλαδή, δεν θα φάμε? Θα πάτε στα χωριά σας, θα φάτε το φρέσκο αυγό, την κότα σας, τα πραγματά σας. Άντε και θα πάτε και ένα ταξιδάκι. Εγώ θα του πω του κυρίου διοικητή που δεν είναι εδώ τώρα να μου τα απαντήσει. Θα τον ρωτήσω και θα του πω. Με 380 ευρώ πληρώνουμε ΔΕΕΣ, φαγητά, το σπίτι μας να συντηρήσουμε. Τώρα πώς αυτός μπορεί να τα καταφέρει με 380 ευρώ να πάει και ταξίδια να μου το πει? Πάει να πει δηλαδή ότι εγώ και οι υπόλοιπες είμαστε σπάταλες με τα 380 ευρώ. Και δεν μας μένουν λεφτά να πάμε το ταξίδι που μας προτείνει ο κύριος διοικητής. Τι σκοπεύετε να κάνετε αν δεν αλλάξει η απόφαση? Όχι, θέλω να συνεχίσω κι άλλο για τον κύριο διοικητή. Πείτε μας. Λοιπόν, αφού μας είπε όλα αυτά και φύγαμε, εγώ θα του προτείνω αφού μας απολύει εμάς, να απολυθεί και αυτός, να αροβολήσουμε όλοι κατά τα χωριά μας, να φάει και αυτός το φρέσκο αυγό και τη φρέσκια κότα και να πάει και αυτός ταξιδάκια. Κύριε Πρόεδρε, αν με ακούτε, γιατί θα με ακούτε, θα το δείτε αυτό, σας προσκαλώ με όλο αυτό το γυναικομάνι, είναι ωραίες κυρίες, να έρθετε μαζί μας. Να απολυθείτε κι εσείς. Να φύγουμε όλοι μαζί. Μην αφήσεις τόσες ωραίες κυρίες να φύγουν μόνες τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε αν δεν αλλάξει η απόφαση? Σκοπεύετε θα φτάσουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει άνθρωπος. Μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, θα φτάσουμε εμείς. Είμαστε αποφασισμένες, τελείωσε. Και γιατί, και αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο διοικητή, γιατί έβγανε την προκήρυξη μέσα στις γιορτές. Μας δίνει 9 μέρες, 4 μέρες, 9 μέρες ημερολογιακές. Δηλαδή, 4 Σαββατοκύριακα έξω, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε χαρτιά, 2 Σαββατοκύριακα, ναι, μία αργία της πρωτοχρονιάς, μία αργία των φώτων. Και μας μένουν 4 μέρες. Μέσα στις 4 μέρες, πείτε μου εσείς, ποιος μπορεί να μαζέψει χαρτιά? Υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τις βεβαιώσεις ότι δουλεύατε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο με τα χαρτιά σας? Βεβαίως. Είναι όλες οι κοπέλες, ενώ δουλεύουμε τόσα χρόνια, 13, από 8 18, ότι δεν έχουμε δουλέψει σε μια μέρα. Πώς γίνεται, πώς κάθεται εδώ πέρα? Τη βεβαίωση του εργοδότη. Ναι, ζητήσαμε εδώ πέρα από το νοσοκομείο, μάλλον από την κυρία Στιακάκη που είναι προϊσταμένη επιστασίας, να μας δώσει τη βεβαίωση ότι όντως δουλεύουμε εδώ, στο Παναρκαδικό. Την πήρατε αυτή τη βεβαίωση? Η κυρία Στιακάκη μας διαβεβαίωσε ότι θα έρθει από εδώ και ότι θα το ζητήσει να μας το δώσει και εμείς να το βγάλουμε φωτοαντίγραφα να το έχουμε όλες. Και τελικά μας λέει όχι, δεν γίνεται τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι μέλος της Επιτροπής. Είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ναι. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εγώ τα βλέπω πολύ χάλια τα πράγματα. Εγώ τα εξωτερικά μου ένσημα είναι από ΤΕΒΕ, το οποίο η προκήρυξη άφηνε το δικαίωμα, τουλάχιστον έτσι εγώ το έχω καταλάβει, για να φέρω την προϋπηρεσία αυτή. Βέβαια δεν έχει πιαστεί καθόλου η προϋπηρεσία αυτή η εξωτερική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην προκήρυξη μέσα υπήρχε, ό,τι υπήρχε φέραμε. Από εκεί και πέρα, γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα και έχουμε έρθει τώρα σε αυτή την κατάσταση να ήμασταν έτσι εδώ, δεν το ξέρω. Και το θέλουν να γίνεται αυτό. Και γιατί? Εγώ είμαι από την Πορτογαλία, είμαι 36 χρόνια στην Ελλάδα και με ακυρώσανε γιατί δεν έχω χαρτί γλωσσομάθειας. Εκτός αυτού δεν ρωτάνε αν έχουν προβλήματα στο σπίτι. Παιδιά, άντρα με προβλήματα υγείας σοβαρά. Και μας πετάνε έτσι στον δρόμο. Ευχαριστώ. 9 χρόνια στο ψυχιατρίο και μου έχουν μετρήσει 14 μήνες.
Και στο ιδιωτικό το δομέα μου τα έχουν μετρήσει όλα. Η οικογένεια, έχω ένα παιδί 2,5 χρονών. Τον άντρα μου τον έχω χάσει όταν ήμουν 3,5 μηνών έγκυος, οπότε δεν υπάρχει σύζυγος, γιατί το παιδί τυχαίνει να είναι και εκτός γάμου. Είναι το μοναδικό εισόδημα που έχω και έχω επιλέξει και τη νυχτερινή βάρδια με την άποψη επειδή παίρνω 50 ευρώ παραπάνω, οπότε να μπορέσω να ζήσω το παιδί γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη βοήθεια. Και αυτή τη στιγμή απότομα μας στέλνουν στο σπίτι μας και στα χωριά μας πάνω απ' όλα, που πολλοί δεν έχουμε και χωριά για να πάμε να πάρουμε και ένα φρέσκο αυγό. Όχι τίποτα άλλο, δυστυχώς δεν είμαστε από χωριά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω δυστυχώς. Την κόρη μου φυσικά την έχω εδώ, απλά δεν ήθελα να βγει και στα κανάλια. Γιατί δεν έχουμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Το ότι είναι πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Και προσπαθούμε για αυτό το νοσοκομείο, όλες οι κοπέλες έχουν προσπαθήσει, για να πάρουμε αυτή την απάντηση από τον κύριο διοικητή μέσα στις γιορτές. Εγώ δουλεύω στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Τρίπολης. Δεν μπήκε μέσα η τριτεκνία που είχα βάλει. Έχω τρία τέκνα. Έχω παιδί ανάπηρο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βάλανε τα μόρια μέσα να μοριοδοτηθεί στα βάση με όλα όπως πολύτεκνες, τρίτεκνες και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι μεγάλες αδικίες αυτές που γίνονται.